Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και θα μοιραστώ τη δική μου ιστορία. Είμαι ο Νίκος Παπαγγελής, είμαι 23 ετών και όπως βλέπετε και από τη φωτογραφία πίσω έχω ένα πόδι. Ίσως να αναρωτιέστε το πώς, το γιατί και το πού ένα παιδί 23 ετών να έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Βρίσκομαι, όπως σας είπα, σήμερα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας πώς βρήκα τη δική μου ισορροπία, πώς ανακάλυψα τη δική μου χρυσή τομή και μετέτρεψα μια δύσκολη κατάσταση που προέκυψε στη ζωή μου σε δύναμη, στρεφόμενο στον αθλητισμό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα μια μεγάλη χάρη από όλους και κυρίως από την οικογένειά μου, να μην δω κλάματα, να μην δω βλέμματα λύπησης και σκέψεις στεναχώριας που συχνά παρατηρώ στους ανθρώπους όταν με βλέπουν στον δρόμο. Από πολύ μικρός, θυμάμαι τον εαυτό μου ως ένα παιδί που δεν ήθελε να χάνει, ένα παιδί που θέλει να είναι πάντα πρώτο σε όλα και παντού. Η δική μου ιστορία, λοιπόν, ξεκίνησε το 2012, όταν από μικρός έπαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν πολύ καλός, σαν και χοντρούλης τότε, και ήμουν σίγουρος ότι θα έκανα μια καριέρα στο ποδόσφαιρο όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία μου και στην Ελλάδα. Ένας πόνος, λοιπόν, στο αριστερό μου πόδι, λίγο πάνω από το γόνατο, είχε αρχίσει να με ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Θεώρησα ότι πολύ πιθανόν να είναι κάποιος τραυματισμός, δεν έδωσα πολύ ιδιαίτερη σημασία και δεν το είχα πει ούτε καν στους γονείς μου. Όσο περνούσε ο καιρός, ο πόνος αυτός γινόταν όλο και πιο έντονος, άρχισα να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, να μην μπορώ να περπατήσω καλά. Όταν ακουμπούσε το πόδι μου, ένιωθα σαν να με σφάζουνε και πήρα την πρωτοβουλία να το πω στους γονείς μου. Όταν το είπα στους γονείς μου, οι γονείς μου ψάξαν να βρούνε γιατρούς, κανένας δεν μπορούσε να μας πει το τι ακριβώς ήταν αυτό που υπήρχε στο πόδι μου. Μέχρι που ήρθε ένα Σάββατο, όπως όλα τα Σάββατα που εγώ και τα αδέρφια μου, τα οποία βρίσκονται και εδώ σήμερα, ετοιμαζόμασταν να πάμε να παίξουμε τους αγώνες μας του ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά, εκείνο το Σάββατο, οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Εγώ με τους γονείς μου πήγαμε στο νοσοκομείο για να βρούμε το μοναδικό γιατρό που ήθελε να δει το τι πραγματικά έχω και φανταζόταν τι μπορεί να είναι. Και τα αδέρφια μου είχαν πάει στο ποδόσφαιρο για να παίξουν τους αγώνες. Όπως είπα, εκείνο το Σάββατο οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Σαν χθες, λοιπόν, θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Όταν φτάσαμε στο γιατρό, με το που μου άγγιξε το πόδι, είδα αυτό το βλέμμα απόγνωσης το οποίο είχε στα μάτια του και εκεί άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω το τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή μου. Δεν είχα ιδέα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να γυρίσω πίσω στον αγώνα, να πάω να βρω τα αδέρφια μου και την ομάδα μου για να παίξουμε το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Πραγματοποιήθηκε, θυμάμαι, το χειρουργείο 2 μέρες μετά, Δευτέρα, με πρωτοβουλία του γιατρού μου. Ήθελε να μπούμε για βιοψία. Μπήκαμε για βιοψία. Τα αποτελέσματα δεν άρχισαν να βγούνε. Βγήκανε περίπου μετά από 3-4 μέρες. Και η διάγνωση ήταν οστεοσάρκωμα. Το οστεοσάρκωμα είναι μια μορφή καρκίνου στα οστά, κυρίως στις παιδικές ηλικίες. Εγώ, σαν ένα παιδί τότε 12 ετών, δεν μπορούσα να καταλάβω το τι σημαίνει το οστεοσάρκωμα, το τι σημαίνει ο καρκίνος. Ώσπου ήρθε η στιγμή που για πρώτη φορά πήγα στο ογκολογικό νοσοκομείο Ελπίδα και άρχισα να παθαίνω τα πρώτα μου σοκ. Όταν θυμάμαι, είδα τα πρώτα παιδιά με το που μπήκα στο νοσοκομείο, τα οποία δεν είχαν μαλλιά. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω το περί τίνος πρόκειται αυτό το οστεοσάρκωμα που άκουγα από τους γονείς μου. Γνώρισα τους γιατρούς και το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν το αν θα καταφέρω εγώ να κρατήσω τα μαλλιά μου και να μην τα χάσω. Που να ήξερα βέβαια ότι αυτό θα ήταν το λιγότερο από αυτά που θα ακολουθούσε στο μέλλον. Ακολούθησαν λοιπόν μετά από αυτή τη συνάντηση με τους γιατρούς 6 κύκλοι χημειοθεραπείων, από τους οποίους ήμουνα 5 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Ήμουνα περίπου 2 εβδομάδες έξω στο σπίτι μου με αιματολογικά πολύ πεσμένα. Εγώ σε άθλια κατάσταση, με μετούς, να μην θέλω να κάνω τίποτα, να μην έχω διάθεση να δω κανέναν. Και ξανά το ίδιο για 6 φορές. Ακόμα θυμάμαι τον πρώτο καιρό μετά την πρώτη χημειοθεραπεία να είμαστε στο δωμάτιο του νοσοκομείου και να τραβάω, θυμάμαι, τα μαλλιά μου και να βλέπω τις στούφες να φεύγουν στα χέρια μου. Οι γονείς μου είχαν πάρει την πρωτοβουλία, είχα κουρευτεί γουλή, αλλά και πάλι υπήρχε το μαλλί ακόμα για να το βλέπω αυτό. Ακόμα και σήμερα, όταν περνάω έξω από το νοσοκομείο, θυμάμαι μυρωδιές, θυμάμαι κάποιες συγκεκριμένες εικόνες που μου προκαλούν μια, πώς να το πω, μια δύσκολη κατάσταση. Πάντα με το σκούφο μου, θυμάμαι όλη αυτή την περίοδο, χωρίς να θέλω να με δούνε ούτε οι φίλοι μου, ούτε οι γονείς μου, ούτε τα αδέρφια μου χωρίς μαλλιά. Ακόμα και εγώ δεν ένιωθα άνετα να με κοιτάξω στον καθρέφτη χωρίς μαλλιά, γιατί ήμουν, όπως σας είπα, ένα παιδί που πάντα του άντερεσε να είναι πρώτος, να μην το βλέπει κανείς να τον λυπάται, να στεναχωριέται για αυτόν. Οπότε αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα τότε με τον καρκίνο. Ήρθε η στιγμή του χειρουργείου, πραγματοποίησα το χειρουργείο.
το οποίο αφαιρέσαμε τον όγκο στο αριστερό μου πόδι, βάλαμε σίδερο μέσα, όλα καλά. Μέχρι που ξύπνησα την επόμενη μέρα στην εντατική, γιατί είχα χάσει πάρα πολύ αίμα, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Και εκείνη η στιγμή ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα για τη ζωή μου, γιατί ξύπνησα σε ένα χώρο ο οποίος δεν είχα κανέναν δικό μου άνθρωπο. Ήταν όλα τόσο παγωμένα, δεν ένιωθα τίποτα. Άκουγα φωνές από τα δίπλα κρεβάτια τα οποία υπήρχαν και άλλα παιδιά και ήταν πραγματικά ένα απίστευτο σοκ. Μετά από 10 μέρες βγήκα από το νοσοκομείο και ουσιαστικά από εκείνη τη στιγμή και μετά θα ξεκίναγε το ταξίδι μου για την αποκατάσταση, εφόσον είχα αφαιρέσει τον όγκο από το πόδι μου. Ακολούθησα άλλες 6 χημειοθεραπείες που κάναμε προληπτικά για να καθαρίσει σε περίπτωση που υπήρχε έστω και ένα σημάδι καρκίνου ακόμα μέσα στο πόδι μου. Συγχρόνως έκανα κάποιες φυσιοθεραπείες να καταφέρω να ξαναπερπατάω, να κερδίσω την κίνηση του ποδιού μου και να αρχίσω να ξαναπαίρνω τα πάνω μου. Σε όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, είχα μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, από τα αδέρφια μου που ήταν πάντα εκεί μαζί μου. Ο καιρός πέρασε, ξαναγύρισα και στο σχολείο μου και στην καθημερινότητα που είχα από πριν. Είχα ξεκινήσει και πάλι να παίζω λίγο ποδόσφαιρο και είχα ουσιαστικά κερδίσει την πρώτη φορά τη μάχη μου με τον καρκίνο. Είχα βγει νικητής, είχα κερδίσει τον καρκίνο και κοιτούσα τη ζωή και πάλι μπροστά, ή μάλλον έτσι πίστευα. Περίπου 1,5 χρόνο μετά, σε επανέλεγχο της κατάστασης υγείας μου, που πραγματοποιούσα κάθε 3 με 4 μήνες, σε μια αξονική τομογραφία στο αριστερό μου πόδι, ξαναδιαγνώστηκα με οστιοσάρκωμα. Οι γιατροί είχαν δει μια σκιά, δεν μπορούσαμε να δούμε τι είναι, ακολούθησαν περαιτέρω εξετάσεις και η διάγνωση ήταν πάλι οστιοσάρκωμα. Αυτή τη φορά, βέβαια, ήταν μια πιο επιθετική μορφή. Ήταν πολύ πιο επικίνδυνη τόσο για τη ζωή μου και όσο για το πόδι μου. Όντας τότε 15 χρονών, δεν μπορούσα να δεχτώ αυτό που μου συνέβη πάλι. Είχα περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, πίστευα ότι είχα ξεμπερδέψει με τον καρκίνο και μου ξαναχτυπάει την πόρτα αυτή τη φορά πιο απειλητικά για τη ζωή μου. Ξεκίνησα πάλι την ίδια διαδικασία, έκανα 3 κύκλους χημειοθεραπείων, οι οποίες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Πραγματοποίησαμε 3 χειρουργεία, τα οποία προσπαθήσαμε να σώσουμε το πόδι. Κανένα αποτέλεσμα. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές και η λύση ήταν μία, που χωρίς να την ξέρω εγώ, την ξέραν οι γονείς μου βέβαια, χωρίς να μου έχουν πει τίποτα. Ένα πρωί ξυπνάω και οι γονείς μου αναφέρουν ότι πρέπει να πάμε το απόγευμα να δούμε το γιατρό μου γιατί θέλει να μου μιλήσει. Εγώ, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Ήμασταν αυτή η πεντάδα, τα αδέρφια μου αναγκαστικά σε φίλους δικούς τους για να μην είναι σε αυτές τις καταστάσεις δύσκολα μαζί μας. Φύγαμε από τον Πειραιά προς την Κηφισιά που ήταν ο γιατρός μου. 45 λεπτά δρόμος. Πρώτη φορά δεν είχαμε ανταλλάξει κουβέντα ο ένας στον άλλον. Δεν είχαμε πει ούτε ένα γεια. Έφτασε η στιγμή λοιπόν, μπαίνω στο γραφείο του γιατρού και με το που με βλέπει, χωρίς δεύτερη εικόνα, μου λέει ότι Νικόλα, τη Δευτέρα θα μπούμε για ακροτηριασμό του ποδιού σου και τίποτα άλλο. Νομίζω όλοι μπορείτε να καταλάβετε ποια ήταν η αντίδρασή μου τόσο προς τους γιατρούς, όσο προς την οικογένειά μου και όλο το περιβάλλον που υπήρχε εκεί πέρα. Σηκώθηκα, έφυγα βρίζοντας, γυρίσαμε σπίτι, δεν είχα πει σε κανέναν τίποτα. Το μόνο που έκανα ήταν να βγάζω το θυμό μου στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, σε όλους. Εκείνο το βράδυ γύρισα στο σπίτι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου, δεν μίλησα σε κανέναν όπως σας είπα, έβαλα τα κλάματα για πρώτη φορά στη ζωή μου και θυμάμαι ότι πρώτη φορά ένιωθα τόσο ένα κενό μέσα μου. Δεν ήξερα τι να πω, γιατί, πώς, γιατί σε μένα που λέμε σε τέτοιες καταστάσεις. Την επόμενη μέρα ξύπνησα το πρωί ένας διαφορετικός Νίκος, δεν ξέρω πώς και γιατί. Οι γονείς μου με περιμένανε κάτω. Καθίσαμε όλοι μαζί, συζητήσαμε και προσπαθήσαμε να δούμε το τι θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για μένα, για τη ζωή μου και για το πόδι μου. Μου έδωσε να καταλάβω ότι ο ακροτηριασμός ήταν η πιο σωστή και ίσως η μοναδική λύση που μπορούσα να κάνω εκείνο το διάστημα. Σημαντικό ρόλο στο να δεχτώ αυτό που επρόκειτο να γίνει στο πόδι μου, τον ακροτηριασμό, ήταν μια πρωτοβουλία της μητέρας μου, την οποία, αν με ρωτήσει κάποιος τι ήταν το πιο σημαντικό πράγμα εκείνη την περίοδο, ήταν η πρωτοβουλία που είχε πάρει η μητέρα μου, που κάλεσε την ίδια μέρα στο σπίτι παιδιά με ακροτηριασμό, τα οποία είχαν περάσει τον ίδιο ακριβώς πρόβλημα με μένα, είχαν χάσει τα πόδια τους από καρκίνο, είχαν ξανακερδίσει τη μάχη, είχαν κάνει οικογένειες, είχαν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μπόρεσα να τους ρωτήσω, να τους δω και να μου λύσουν ό,τι απορία μπορεί να είχα. Αυτή ήταν, πιστεύω, η χρυσή τομή στο να δω το πρόβλημα που προέκυψε σε μένα με διαφορετική όψη. Έχοντας πάρει πλέον τέτοια δύναμη και κουράγιο,
θα σας ακουστεί περίεργο, αλλά ανυπομονούσα να γίνω ακροτηριασμός. Ήθελα να γίνω ακροτηριασμός, έβλεπα τον ακροτηριασμό σαν μια λύτρωση που θα με έβγαζε μία για πάντα νικητή από τον καρκίνο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έφτασε η στιγμή του χειρουργείου, γιατί όπως σας είπα ήταν 2 μέρες, δεν είχαμε περιθώριο να το επεξεργαστούμε τι και πώς, όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ πριν το χειρουργείο να το αντιμετωπίζαμε όλοι τόσο χιουμοριστικά, τόσο άνετα, σαν να το περιμέναμε όλοι μαζί, να ήταν μια λύτρωση για όλη την οικογένεια. Θυμάμαι τον παππού μου να γελάει χαρακτηριστικά και να με φωνάζει στο μπάνιο, έλα να κάνεις το μπάνιο σου με το τελευταίο σου μπάνιο με 2 πόδια. Και να είμαστε μέσα στο δωμάτιο, κλαίγαμε και γελάγαμε μαζί. Θυμάμαι τη μητέρα μου, η οποία μου εκμυστηρεύτηκε το τι είπαν τα αδέρφια μου όταν τους ανακοίνωσε ότι ο Νίκος θα πρέπει να ακροτηριαστεί, που ήταν όσο δύσκολο ήταν για μένα, τόσο δύσκολο ήταν και για την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου και τους φίλους μου. Που χαρακτηριστικά τα αδέρφια μου είπαν ότι δεν μας νοιάζει αν ο Νίκος χάσει και το ένα και τα δύο και όλα τα πόδια, αρκεί να γυρίσει να είναι εδώ μαζί μας και να είμαστε πάλι όπως ήμασταν πριν. Έφτασε εκείνη η μέρα λοιπόν, η μέρα του ακροτηριασμού. Σηκώθηκα με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ φόβο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάθε στιγμή εκείνης της ημέρας, το πώς ξύπνησα, το πώς με μετέφεραν από το κρεβάτι που ήμουνα μέσα στο χειρουργείο, το δωμάτιο να ήταν τόσο παγωμένο, λες και ήταν, ετοιμαζόμασταν να πάμε για σφαγή, πραγματικά, είναι ανατριχιαστικό έτσι όπως το λέω, αλλά όντως έτσι ήταν. Να προσπαθώ εγώ, όταν ήρθε η στιγμή της νάρκωσης, να μην κοιμηθώ, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ, και οι γιατροί να είναι από πάνω μου και να μου λένε τώρα θα κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις ένας Νίκος που θα είναι μια για πάντα νικητής. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο ύπνος ήταν ο καλύτερος ύπνος που έχω κάνει στη ζωή μου ever και μακάρι αν μπορούσα να τον ξανακάνω. Πήγαν όλα καλά στο χειρουργείο, πιο καλά από ό,τι περιμέναμε, σηκώθηκα στο κρεβάτι μου, όχι στην εντατική αυτή τη φορά, και το πρώτο άνθρωπο που είδα μόλις άνοιξε τα μάτια μου ήταν πάνω από το κεφάλι μου η μητέρα μου, η οποία ήταν από πάνω όπως σας λέω και της είπα χαρακτηριστικά, θυμάμαι ότι μαμά τα καταφέραμε, δεν το χάσα το πόδι. Είμαστε μια χαρά, το σώσαμε το πόδι, πήγε καλά το χειρουργείο, γιατί ένιωθα το πόδι μου, ένιωθα τόσο βαρύς μετά το χειρουργείο. Η λεγόμενη πόνη φάντασμα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ακροτηριάζουν ένα μέλος τους και ξανακοιμήθηκα αμέσως. Ήταν απλά ένα όνειρο. Ανυπομονούσα να βγω από το νοσοκομείο. Θυμάμαι, κάθε μέρα είχα επισκέψεις από φίλους, από την οικογένειά μου, από τα αδέρφια μου, από άτομα τα οποία είχαν ακροτηριαστεί. Κάθε μέρα ερχόταν και από ένα άτομο το οποίο έχει παρόμοια αναπηρία. Δεν θα πω πρόβλημα, γιατί η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα. Έτσι το βλέπω εγώ. Και από εκείνες τις ημέρες και έπειτα, ξαναξεκίνησε η ζωή μου από την αρχή. Ήταν σαν να μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω κάποια πράγματα. Έπρεπε να μάθω να κάνω τα πάντα από την αρχή. Έπρεπε να μάθω να περπατάω. Έπρεπε να μάθω να στέκομαι όρθιος. Στο ένα μου μέλος αυτή τη φορά, να αυτοεξυπηρετούμε, να κάνω πραγματικά τα πάντα μόνος μου. 5 μέρες μετά τον ακροτηριασμό, κατάφερα με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή να σηκωθώ και να σταθώ μόνος μου στο ένα πόδι. 1 μήνα μετά επισκέφτηκα το κέντρο αποκατάστασης όπου ξεκίνησα να φοράω το πρόσθετο μέλος και να αρχίζω να κάνω σταδιακά τα πρώτα μου βήματα, σιγά σιγά στις ράμπες, μετά με τις πατερίτσες, αφήνοντας τη μία πατερίτσα, χέρι-χέρι με την οικογένειά μου. Ξεκίνησα, θυμάμαι, σε 2,5 μήνες. Αφού είχα ξεκινήσει την αποκατάστασή μου, έμαθα να ξαναπερπατάω από την αρχή. Στο σχολείο μου ήθελα να γυρίσω όσο τίποτα, να ξαναμπω στους ρυθμούς που είχα και πριν. Όπως καταλαβαίνετε, στο σχολείο μου γύρισα όταν έβγαλα μαλλιά. Δεν με ένοιαζε που είχα ένα πόδι, με ένοιαζε να βγάλω τα μαλλιά μου. Άλλο κόμπλεξ γι' αυτό. Ήθελα να είμαι έτοιμος περισσότερο ψυχολογικά παρά σωματικά. Γιατί σωματικά ήμουν πάντα έτοιμος. Δεν είχα τέτοια θέματα. Έβγαλα τα μαλλιά μου και ξαναγύρισα στο σχολείο. Τώρα θα αναρωτιέστε όλοι, ο αθλητισμός πώς, τι, πώς προέκυψε, γιατί, πώς ξεκίνησα. Ο αθλητισμός, όπως σας είπα και πριν, ήταν η ζωή μου, είναι και θα είναι η ζωή μου. Με το που βγήκαν τα ράματα και πήρα το OK από τους γιατρούς, ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω. Ξεκίνησα με το κολύμπι, που ήταν πάλι πρωτοβουλία της μητέρας μου, η οποία είχε φέρει προπονητή πριν κάνω ακροτηριαστό, να τον γνωρίσω και να μου πει το τι μπορούμε να κάνουμε. Ξεκίνησα το κολύμπι για να χάσω κάποια κιλά τα οποία είχα πάρει από το καθισιό και τις χημειοθεραπείες για να αποκτήσω ουσιαστικά πάλι τη φυσική μου κατάσταση. Ο τότε προπονητής μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να κάνω ένα πράγμα, θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα, να βγαίνω λίγο εκτός του comfort zone ας πούμε, μου πρότεινε να δοκιμάσουμε το ποδήλατο. Το ποδήλατο το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Ήταν το μέσο που μου έδινε τέτοια ελευθερία,
ότι μπορώ να πάω παντού, μπορώ να πάω όπου θέλω, όσο γρήγορα θέλω, χωρίς να με περιορίζει κανείς. Από τότε ο αθλητισμός ήταν το κίνητρό μου και πιάστηκα από αυτόν για να ξυπνάω κάθε πρωί και να έχω ένα στόχο. Θυμάμαι το 2012, πριν καν έρθω στη μάχη με τον καρκίνο και φανταστώ όλα αυτά που επρόκειτο να συμβούν στη ζωή μου, να βλέπουμε με τους γονείς μου και τα αδέρφια μου τους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Θαύμαζα τότε αυτά τα άτομα για το τι μπορούν να κάνουν, ότι κάνουν τα πάντα και ας έχουν βαριές αναπηρίες, που να ήξερα ότι σε λίγα χρόνια θα βρισκόμουν κι εγώ σε εκείνη τη θέση. Έτσι, το 2015, και αφού είχα ξεκινήσει τον αθλητισμό αυτή τη φορά πιο σοβαρά, έθεσα ένα στόχο με τον εαυτό μου, με τον προπονητή μου, με την οικογένειά μου, εφόσον είχα και τη στήριξη που έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Ένα στόχο τον οποίο καταφέραμε έπειτα από πολλές θυσίες, πολύ πόνο, πολύ προπόνηση και πάρα πολλές θυσίες. Με αποτέλεσμα, το περασμένο καλοκαίρι, να λάβω μέρος στους πρώτους μου Παραολυμπιακούς Αγώνες, όπου κατέκτησα την έκτη θέση στο αγώνισμα της ατομικής καταδίωξης. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν είναι επιτυχία μεγάλη η έκτη θέση. Τώρα χειροκροτάτε επειδή... Okay. Θα με χειροκροτήσω να βγω πρώτος. Έζησα εκείνη βέβαια τη στιγμή, ήταν ίσως η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Και ανυπομονώ για την επόμενη, που δεν είναι άλλη από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, όπου θέλω να κατακτήσω το πρώτο μου Παραολυμπιακό μετάλλιο και το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο αγώνισμα της ποδηλασίας. Εκτός από τον αθλητισμό, είμαι και φοιτητής, σπουδάζω στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Είμαι ο πρώτος φοιτητής με αναπηρία, ο οποίος έχει ενταχθεί στο τμήμα και παρακολουθώ κανονικά τα μαθήματα. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, η χώρα μας δεν είναι προσβάσιμη και κάναμε αρκετό αγώνα εγώ με την οικογένειά μου για να καταφέρω να βρίσκομαι σε εκείνο το τμήμα. Αντιμετωπίζουμε σαφώς προβλήματα με κάποιους καθηγητές, αλλά τα προσπερνάμε γιατί, όπως είπαμε, άμα θέλεις κάτι, μπορείς να το καταφέρεις. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, μου αρέσει να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να δοκιμάζω πράγματα. Και έτσι, μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ένας άλλος στόχος που είχα θέσει από πολύ παλιά και περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να τον πραγματοποιήσω, ήταν να ανέβω στην κορυφή του Ολύμπου. Είχα σαν στόχο να ανέβω στον Όλυμπο. Έτσι, μαζί με το φίλο μου τον Μάριο τον Γιαννάκου, το Σεπτέμβρη μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, καταφέραμε και ανεβήκαμε στην κορυφή του Ολύμπου. Έγινα ο πρώτος άνθρωπος με ακροτηριασμό που ανεβαίνει μόνος στην κορυφή του Ολύμπου χωρίς βοήθεια. Και ήταν πραγματικά μια εμπειρία την οποία δεν θα σας συνιστούσα να κάνετε γιατί είναι επικίνδυνο. Και φοβήθηκα κι εγώ για τη ζωή μου. Μετά τον ακροτηριασμό ήταν η δεύτερη φορά που φοβήθηκα για τη ζωή μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προλάβω, γιατί σίγουρα ακούω στην καθημερινότητά μου από όλους τους ανθρώπους και του κύκλου μου και άτομα που με γνωρίζουν, ότι ο Νίκος έχει περάσει τόσα και είναι πάντα χαρούμενος, δεν πρέπει να το λυγίζει τίποτα, πρέπει να είναι πάντα ευτυχισμένος και τέτοια. Έχει μεγάλη δύναμη ψυχής που ακούω κτλ. Που εγώ απεχθάνομαι να τα ακούω για μένα και για τα άτομα με αναπηρία, γιατί έτσι τους μειώνει ουσιαστικά. Θέλω να σας πω ότι ο καθένας εδώ πέρα κρύβει μια τεράστια δύναμη μέσα του. Δηλαδή, και αυτό σας το λέω από την άποψη ότι εγώ, άμα κάποιος μου έλεγε ότι αύριο Νίκο θα ξαναπεράσει αυτά που έχει περάσει, θα του έλεγα δεν πρόκειται να τα περάσω. Όταν έρθει κατάλληλη στιγμή, όταν έρθει δυσκολία, κρύβουμε μια δύναμη μέσα μας η οποία απελευθερώνεται και πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και τότε καταλαβαίνουμε το πόσο δυνατοί είμαστε και το τι πραγματικά μας αξίζει. Γι' αυτό πάντα, είτε σε συνεντεύξεις, είτε σε δικά μου άτομα, είτε σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με μένα, προβλήματα, λάθος λέξη, την ίδια αναπηρία με μένα, λέω ότι πάντα νιώθω τυχερός. Νιώθω ευλογημένος για αυτά που έχω περάσει. Δεν θα άλλαζα τίποτα, πραγματικά τίποτα, γιατί μου έχουν χαρίσει πολλά πράγματα τα οποία δεν θα είχα ζήσει άμα δεν είχα περάσει αυτές τις δυσκολίες. Νιώθω ευλογημένος για κάθε τι που έχει έρθει και έχει φύγει, για κάθε πόνο, για κάθε δάκρυ, για κάθε χαρά που έχει περάσει, είναι τώρα και θα έρθει στο μέλλον. Όπως όλοι, έχω κι εγώ τις κακές μου μέρες που δεν θέλω να κάνω τίποτα, να μην έχω όρεξη να δω κανέναν, να μιλήσω με κανέναν. Είναι φυσιολογικό, αλλά η ζωή είναι μία και πρέπει να τη ζούμε και να την απολαμβάνουμε στο έπακρο, χωρίς όρια και χωρίς αύριο. Την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το δικό μου ταξίδι προς τη χρυσή τομή. Πριν σας αφήσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που είναι εδώ, στη μαμά, στον μπαμπά, στον Γιώργο, στον Βαγγέλη.
Το ίδιο χειροκρότημα που αξίζω εγώ, αξίζουν το διπλό εκείνη, γιατί αν ήταν για μένα μία φορά δύσκολο, για αυτούς ήταν 10 φορές. Σταθήκαν εκεί, στήριγμα, κολόνες, που λέμε εμείς. Και πραγματικά χωρίς εκείνους δεν θα ήμουν ο Νίκος που είμαι σήμερα, ο Νίκος που έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει σήμερα. Και πολύ πιθανό να μην είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, να μοιραστώ τη δικιά μου ιστορία. Και μια τελευταία συμβουλή θέλω να δώσω προς όλους σας. Όπως βλέπετε, άμα πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ θέλω από όλους εσάς εδώ, το μήνυμά μου, εμένα, η ομιλία μου, όταν μου ζητήθηκε από τα παιδιά του TEDxPanteion να μιλήσω, ήταν άμα μπορέσω και περάσω σε έναν έστω από εσάς ότι πρέπει να κυνηγάει τα όνειρά του όσο τρελά και όσο περίεργα ακούγονται σε άλλους, είναι κέρδος για μένα. Οπότε η συμβουλή που θέλω να δώσω σε όλους είναι να πιστεύετε στον εαυτό σας, να κυνηγάτε τα όνειρά σας όσο τρελά και να ακούγονται σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.